Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που έχει στόχο και είναι μπροστά ώστε να ανέβει στην Super League. Εμείς μετά το αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής και όλα αυτά που συνέβησαν, προσπαθήσαμε να έχουμε τον εγωισμό μας ψηλά, γιατί αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να ξέρετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για τον προπονητή αλλά και για όλους μας όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα να κρατηθούμε σε εγρήγορση. Σίγουρα επηρεάζεται μια ομάδα και οι ποδοσφαιριστές. Όμως θέλαμε πάρα πολύ να αποδείξουμε πράγματα γιατί ξέρετε ότι είμαστε στην Ελλάδα και πολλά ακούγονται από πάρα πολλούς. Εμείς είμαστε όφοι, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Παίζουμε για την ιστορία μας, για το σίο μας, τη φανέλα μας, για το λαό της Κρήτης. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ σήμερα, σε μια μέρα που ήταν πάρα πολύ ζεστή. Δεν ξεκινήσαμε καλά, όμως ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Θέλαμε να χτυπήσουμε στο άγχος της Λαμίας και φάνηκε ότι και μετά το 1-0 που έγινε από τη Λαμία, πήραμε την ανία του αγώνα, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε και αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, ίσως να πέραμε και τη νίκη. Το αποτέλεσμα σίγουρα είναι δίκαιο. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η ομάδα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Δεν χαρίστηκε ποτέ σε κανέναν. Εγώ είμαι πολλά χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Δεν χαρίστηκε σε μεγαλύτερες ομάδες. Και το ίδιο θα κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Τενέ, που τον είχα και προπονητή, καλή επιτυχία και πιστεύω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσει την άνοδο. Το αξίζει, γιατί μια ομάδα στη Λαμία που βγαίνει, που θέλει να βγει για πρώτη φορά στη Super League, είναι ένα όνειρο ζωής. Το πετύχαμε μαζί και στην ομάδα της Καλονής. Είναι ένα όνειρο πραγματικό. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και αγωνιστικότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Το Σάββατο έχουμε άλλο ένα ντέρμπι. Να απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Θα παρουσιαστούμε πάρα πολύ καλοί και θα κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι.